προβλήματα σε όλους, αλλά κυρίως σε ανθρώπους που έχουν θέμα με το αναπνευστικό τους, προκαλεί για ακόμη μια φορά η αφρικανική σκόνη που επηρεάζει τις τελευταίες εβδομάδες όλη τη χώρα και την περιοχή μας. Η συχνότητα και η ένταση των φαινομένων αφρικανικής σκόνης μπορεί να ποικίλει από έτος σε έτος, από 7 έως 20 επεισόδια το έτος, ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και την ποσότητα της σκόνης που μεταφέρεται από τη Σαχάρα. Η πνευμονολόγος Βασιλική Λεάζου ρωτήθηκε για το θέμα, καλώντας όλους όσοι έχουν θέματα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να φορούν μάσκα όταν πρέπει να βγουν έξω από τον ιδιωτικό τους χώρο και να απευθύνονται στο γιατρό τους προκειμένου να λαμβάνουν κατάλληλη αγωγή για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Για το θέμα, ανακοίνωση εξέδωσε και η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, καλώντας όλους να είναι προσεκτικοί και όσοι εμφανίζουν συμπτώματα να απευθύνονται στο γιατρό τους. Συμφωνώ απόλυτα. Εμείς αυτή την εποχή πραγματικά βλέπουμε άσθηματα. Είτε γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, οπότε εκ των πραγμάτων επηρεάζονται οι ασθηματικοί από την αλλαγή του καιρού και συναισθηματικά. Αυτό τους αγχώνει δηλαδή και προκαλεί παροξισμό, ιδιαίτερα όσοι δεν είναι με το άσθημα τους καλά. Επομένως, πόσο μάλλον τώρα εισέπνευσαν όλη αυτή τη σκόνη. Εμείς δεχτήκαμε πολλά τηλέφωνα ότι δεν τους φτάνει ο αέρας, δεν τους φτάνουν τα φάρμακα, πήραν ενίσχυση της αγωγής. Τώρα που βρέχει λοιπόν, θα είναι λίγο καλύτερα τώρα που βρέχει, γιατί θα πέσει σκόνη, αλλά βεβαίως τα αναπνευστικά προβλήματα αυτή την εποχή είναι στο πικ. Θα πρέπει λοιπόν να προσέχουν, στις μετακινήσεις τους, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα τις μέρες που βρέχει ή ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες όταν η αφρικανική σκόνη είναι σε υψηλότερα επίπεδα. Όσο μπορούν θα πρέπει να είναι μέσα σε κλειστό χώρο και αερίζουμε τα σπίτια από τις 5 και μετά που γενικότερα πέφτει η σκόνη κάτω κατά κάθετε και επομένως μπορούμε να αερίζουμε τους χώρους εργασίας και κατοικίας με μεγαλύτερη ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση πάντως αποφεύγουμε το πρωί τις πρωινές ώρες από ό,τι καταλαβαίνω να ανοίξουμε παράθυρα γιατί η σκόνη έρχεται και μέσα στο χώρο για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Αυτό να το ξέρουμε γενικότερα. Όταν θέλουμε να αερίζουμε τα σπίτια και δεν θέλουμε να μπαίνουν όλοι αυτοί οι ρήποι και οι σκόνοι στο σπίτι μας, είναι προτιμότερο μετά το απόγευμα και μετά που κατακάθεται η σκόνη και επομένως αερίζουμε πραγματικά το χώρο χωρίς να έχουμε την εισβολή των σωματιδίων. Επίσης, κυρία Λεάζου, γίνεται χαμός από ιώσεις. Η αλήθεια είναι ότι πάντα την άνοιξη έχουμε και ιώσεις, αλλά και περισσότερες μικροβιακές λοιμώξεις. Η αλλαγή του καιρού βοηθάει. Πρώτα απ' όλα κλείνονται περισσότερο μέσα, άρα καταλαβαίνετε ότι ο πολλασμός είναι μεγαλύτερος. Είναι λοιπόν ένα πρόβλημα και αυτό. Τα παιδιά μεταξύ τους κολλάνε, πηγαίνουν στο σπίτι, κολλάνε οι ενήλικες, παππούδες, γιαγιάδες και γίνεται όλος αυτός ο κύκλος. Πολλές ιώσεις, πολλής βήχας και αρκετό άσθημα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα.